Η επικαιρότητα δίνει πάσα στην ενημέρωση. Οι συνεδεύξεις μαρκάρουν την αποκλειστικότητα. Και εσύ είσαι συντονισμένος με τη δική σου ομάδα. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Ο Φώτης Ξενικάκης και ο Αγορίνος σε συντονίζουν με όλες τις εξελίξεις. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ρεθύμνου, δηλώσεις πρωταγωνιστών, αθλητικά gossip, συνεντεύξεις έκπληξη. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Γιατί ο αθλητισμός του Ρέθυμνο είναι διασκέδαση. Όνειρα από οργάντσα. Ευχές που μυρίζουν τριαντάφυλλο. Χαμόγελα σαν κρίσταλα Σβαρόφσκι. Αερόστατο γιατί είστε ξεχωριστοί. Το ίδιο και το event σας. Αερόστατο. Διοργάνωση γάμου, βάπτισης και θεματικών πάρτις. Με έμπειρους ψυχαγωγούς. Πρωτότυπα κεράσματα όπως καρότσι παγωτού, συντριβάνι σοκολάτας, καρότσι popcorn και πολλά άλλα. Αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση. Προτείνουμε τα καλύτερα σε μπομπονιέρες, σετ νονού και κουμπάρου. Ονειρεμένες μπαλονοσυνθέσεις για κάθε περίσταση. Αερόστατο. Μόνο εδώ, σετ νονού, Μάκης Τσέλιος. Ιδιαίτερα παιδικά φορέματα, Κύρε Ισούι, Αερόστατο, Καζαντζάκι 27, με εμπειρία στο χώρο και πάθος για δημιουργία. Εξασφαλίζουμε το δικό σας παραμύθι. Τηλέφωνο 2831 021 708. Γλυκά μου αυτοκινητάκια, ήρθε και η δική μου ώρα για χτέο. Κάλεσα λοιπόν 10600 και πήγα το Vision. Εκεί έμαθα ότι η αεροσακή μου είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Αλλά μου βρήκαν τζόγο στον πίσω άξονα. Για να πάτε και εσείς στα Κταίο το Vision, καλέστε 2831 075000 για Κταίο το Vision. Τώρα στο Κταίο το Vision Ρεθύμνου πρωτοπορούμε. Οι μόνοι που διενεργούμε έλεγχο διασκευής υγραεριοκίνησης. Οι μόνοι που σας παρέχουμε δωρεάν επανέλεγχο. Και για έλεγχο βαρέων οχημάτων Κταίο το Vision. Και για έλεγχο δικύκλων Κταίο το Vision. Πρώτο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού, Πλατανιά Αρκαδίου. Μπακαλόγατος, το πρώτο μεζεδοπωλείο στην προτίμησή σας. Μπακαλόγατος, εσύ και εγώ τον Μπακαλόγατο. Μπακαλόγατος, το καλύτερο στέκι της πόλης με ζωντανή μουσική μέχρι το πρωί. Μη σπράσου. Μπακαλόγατος, πλατεία Πετυχάκη 15. Τηλέφωνο 2831 020 550. Κινητό 6979 636 799. Να πας. Μπακαλόγατος, οι μεζέδες στην καλύτερη εκδοχή τους. Είσαι στην παλιά πόλη και ψάχνεις πάρκινγκ? Βρήκες θέση στο Old Town Fortezza. Είσαι στην περιοχή του κολυμβητηρίου και κάνεις κύκλους εδώ και ώρα με το αυτοκίνητο? Βρήκες θέση στο Natatorium. Τώρα το πάρκινγκ δεν είναι ταλαιπωρία. Δύο υπερσύγχρονοι, ασφαλείς και προστατευμένοι χώροι στάθμευσης στη διάθεσή σου. Πάρκινγκ Old Town Fortezza. Στην οδό Μελισσινού 9, στην παλιά πόλη. Πάρκινγκ Natatorium, στην Βρισκοσορίδη 3. Τηλέφωνο 2831 022 980. Όλα στη θέση τους. Πίσω από τις γεύσεις, τα αρώματα και το εκλεκτό φαγητό βρίσκονται άνθρωποι που τα οραματίζονται, τα δημιουργούν και τα γεύονται πρώτοι. Ψητοπολείων Πέτρινο. Εδώ και 16 χρόνια κοντά σας, με προσήλωση στην ποιότητα και στην άψογη εξυπηρέτηση. Ψητοπολείων Πέτρινο. Μια μεγάλη γκάμα από ντόπια κρεατικά μαγειρεμένα με μπόλικο μεράκι. Ψητοπολείων Πέτρινο. Κοντά σας με delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τη 1 το βράδυ. Ψητοπολείων Πέτρινο. Τηλέφωνα 2831 057 830, WhatsApp 6988 616600 και 6999 95 78 32. Σοφοκλή Βενιζέλου, Ρέθυμνο. Ψητοπολείων Πέτρινο. Γεύεσαι τη διαφορά. Άλλη Στεφανάκης είναι κοντά μας, ευχαριστούμε που είναι εδώ. Και ο Γιώργος Λυρώνης. Εντάξει, τους ξέρω. Το άλλο το γράφει από κάτω. Εντάξει, θα το έχει γράψει κάποιος άλλος. Δεν ξέρω ποιος έχει γράψει αυτό. Και οι προσφερειστές του Μάνος του Περάματος, Κουδουνάκης Γιάννης και Σκουλούδης Μανώλης.
Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας και να ξεκινήσουμε. Καταρχάς πριν ξεκινήσουμε, νομίζω ότι καταρχήν έχετε λίγο πιο κοντά τα μικρόφωνά σας. Έτσι. Coach Λιρώνη λίγο πιο κοντά, γιατί έλα, σου πω, πρόσεξε, δεν ακούγεσαι δυνατά. Πρόσεξε λίγο. Ναι, επειδή δεν έχεις δυνατή φωνή, γι' αυτό το λέω. Καταρχάς θα σε ρωτήσω κάτι σένα, πρώτα απ' όλα. Έχεις παίξει ποτέ συμπαίχτης με τον κύριο Λιρώνη? Όχι. Ωραία. Εγώ έχω την τιμή να έχω παίξει συμπαίχτης. Έχεις, και να έχω σηκώσει και κούπα μαζί με τον Γιώργο τον Λιρώνη. Κυπέλου. Ο Φώτης ήταν μικρός όλοι. Εγώ ήμουν πολύ μικρός τότε. Ο Φώτης μας μαζεύει τις μπάλες τότε. Ναι. Όχι, δεν πήγαινε γήπεδο καν εγώ τότε. Έχουμε παίξει μαζί στα Καλτσέτα. Εντάξει, εκεί έχουν παίξει μεγαλύτεροι παίχτες με τους ντιλιβεράδες που κυκλοφορούν στο... Εκεί έχω γίνει πρωταθλητής πολλές φορές όμως, να ξέρεις. Πήγαμε Αθήνα. Με τον κότς Λιρώνη. Εντάξει, εκεί εντάξει. Εκεί γίνονται όλοι οι πρωταθλητές. Το θέμα είναι μέσα στο γήπεδο. 11x11. Εντάξει. Λοιπόν, καλησπέρα σας και πάλι και να ξεκινήσουμε για τον λόγο που ήρθατε και εδώ, που νομίζω ότι είναι για την κατάκτηση του κυπέλου της Ερυθρέας. Θα συζητήσουμε συνέχεια σίγουρα και για το πρωτάθλημα, που υπάρχουν ακόμα 5 αγωνιστικές για το τέλος του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι είναι η τελευταία στροφή έτσι πριν το τέλος του πρωταθλήματος και έχουμε και το μεγάλο ντέρμπι την Κυριακή ανάμεσα στη δική σας ομάδα του Αστέρα Περάματος και των Ερμίζων Γιαννών. Ας ξεκινήσουμε όμως πρώτα για την κατάκτηση του κυπέλου, για τη διοργάνωση γενικότερα και πώς, εκτός από πώς φτάσατε εκεί, και δύο λόγια για τον τελικό που τον κερδίσατε απέναντι στην ομάδα του Άρη Ρεθύμνου. Ας ξεκινήσουμε με τους κόουτς. Είτε ο Γιώργος Λιρώνης ή ο Μιχάλης Στεφανάκης, ό,τι θέλετε. Ο πιο κατάλληλος να μιλήσει είναι ο Μιχάλης Στεφανάκης, εκείνης, γιατί αυτός είναι ανάγκη. Ωραία, ο Κώστας Στεφανάκης. Ναι, θα ήθελα να σε καλησπέρισω και στους συνεργάτες σου και σε χαρτίρια την εκπομπή σου. Ευχαριστούμε πολύ. Να πω εγώ ότι ο θεσμός του κυπέλου της 16ης είναι μια γιορτή για το ποδόσφαιρο. Εμείς είχαμε την τιμή φέτος με τον Άρη να αγωνιστούμε σε αυτή τη γιορτή. Πιστεύω ότι έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι μέσα σε φύλαθλα πλαίσια. Η διοργάνωση από πλευρά ΣΕΠΣ ήταν, θα έλεγα, άψογη. Έγινε ένα καλό παιχνίδι σε φύλαθλα πλαίσια. Πιστεύω ότι κερδίσαμε δίκαια και άξια κατακτήσαμε το τρόπαιο. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά ένα ωραίο παιχνίδι και για να μιλήσουμε για το αγωνιστικό κομμάτι, σίγουρα το γρήγορο γκολ βοήθησε την ομάδα του Αστέρα Περάματος πάρα πολύ στη συνέχεια του αγώνα και με την επίτευξη του δεύτερου τέρματος, νομίζω κάπου εκεί όχι κλείδωσε το μάτς, γιατί νομίζω ότι ένας τελικός δεν κλειδώνει αν δεν, στο 2-0. Όπως είχα πει και σε κάτι δηλώσει μετά το παιχνίδι, πιστεύω ότι το γκολ ήταν ένα, θα λέγα, ένα στάνταρ για μας, ένα γκολ από τα αποδυτήρια, ενώ θα έπρεπε να μας δώσει ενθουσιασμό και πάθος και να ανέβει η ομάδα. Απ' την άλλη μας κάπως έτσι μας καθησύχασε. Ναι. Δεν πατούσαμε καλά στο γήπεδο. Ο Άρης πιστεύω στο πρώτο μήχρονο ήταν λίγο καλύτερος. Ναι. Μας απειλήσε με στημένο όπως είχα πει. Αλλά το γκολ είναι και χτυμένο στο ποδόσφαιρο. Εμείς είχαμε το σκορ, κάναμε σωστή διαχείριση. Τακτικά είμαστε, πιστεύω, αν εξαιρέσουμε τα ατομικά, τακτικά είμαστε καλοί. Ναι. Στο δεύτερο μήχρονο ήρθε ένα γκολ τη στιγμή που υπερέχαμε στο παιχνίδι και κλειδώσαμε το παιχνίδι. Αν και το παιχνίδι έχω πει λίγο όταν σφίξω διαιτητής. Ο Άρης το πάλεψε. Συγχαρητήρια και στον Άρη. Ήταν ένας άξιος συνεδικητής του τίτλου. Αυτά. Νομίζω ότι όπως είχε πει και στις δηλώσεις του ο Γιώργος Λιρώνης, αφού τη είχα δει, να μας πει και ο ίδιος, στόχος καθαρά φέτος για την ομάδα του Αστέρα Περάματος, νομίζω από την αρχή της χρονιάς και ειδικά και μετά τον Ιανουάριο που είδαμε και να γίνονται και οι κινήσεις μεταγραφικές, είναι το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι το κύπελλο, αφού έφτασε εκεί η ομάδα του Αστέρα Περάματος, διεκδίκησε και θα το διεκδικούσε εννοείται μέχρι τέλους. Δύο λόγια για τον στόχο που ξεκίνησε λίγο τον Ιανουάριο. Νομίζω η ομάδα του Περάματος έδειξε καθαρά ότι πάει για πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή με τις κινήσεις που έγιναν, νομίζω ότι και βέβαια η βαθμολογική θέση που άλλαξε μετά τα στραβοπατήματα των Ζωνιανών. Η ομάδα του Περάματος ασχολήθηκε καθαρά με το πρωτάθλημα, αλλά ήρθε και αυτός ο τίτλος που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό για την ομάδα και την ψυχολογία. Εγώ να πω ότι όσο αφορά το κομμάτι του κυπέλου, νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία και αυτό που κρατάω εγώ από αυτό το παιχνίδι είναι ότι έγινε ένα παιχνίδι καλό σε γενικές γραμμές.
έγινε μέσα σε αθλητικά πλαίσια, παρόλο που ήταν ένας τελικός και οι δύο ομάδες το θέλανε το κύπελο και πιο πολύ πιστεύω ο Άρης, γιατί ήταν ο μόνος στόχος που είχε. Παρόλα αυτά έγινε ένα πολύ, πολύ καλό παιχνίδι μέσα σε αθλητικά πλαίσια και παρόλο που είχε κόσμο, νομίζω ήταν ο τελικός ήταν πάρα πολύ καλός από όλες τις πλευρές. Ναι. Και αυτό κρατάω εγώ από όλο αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά το κύπελο, και βέβαια κάθε ομάδα ενδιαφέρει όταν υπάρχει ένας τίτλος, είτε είναι αυτό κύπελο, είτε είναι Super Cup, είτε είναι πόσο μάλλον το πρωτάθλημα, και βέβαια θα πρέπει να ενδιαφέρεται. Έτσι και εμείς λοιπόν έχουμε βάλει κάποιους στόχους. Το κύπελο το κατακτήσαμε, τον πρώτο στόχο, και πάμε τώρα στον επόμενο στόχο που είναι το πρωτάθλημα, που νομίζω εκεί με μεγάλη προσπάθεια που θα κάνουμε και με καλή διάθεση, νομίζω και εκεί μπορεί να τα καταφέρουμε. Να πω σε αυτό το σημείο ότι είχαμε και τη βράβευση από την ομάδα του Άρη στον Ιβάν Ρούσεφ για την προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, να σημειωθεί αυτό, και γιατί είναι πολύ τιμητικό που αγωνίζεται στον αγώνα πριν ξεκινήσει ένας αγώνας. Είναι πολύ, να το πούμε έτσι, δεν το έχουμε συνηθίσει η αντίπαλη ομάδα να βραβεύει ποδοσφαιριστή της άλλης ομάδας. Εγώ θα να πω ότι ο Ιβάν Ρούσεφ και κάθε τέτοιος παίκτης που παίζει σε αυτή την κατηγορία είναι ακόσμα. Εννοείται. Ιδιαίτερα και κάνει μεγάλη τιμή εδώ στο Ρέθινο που αγωνίζεται. Και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Άρη που τίμησε αυτό το μεγάλο ποδοσφαιριστή. Να. Είναι πολύ ωραία κίνηση, αλήθεια είναι. Και μακάρι να το βλέπουμε και πιο. Ο Ιβάν Ρούσεφ είναι από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές που έχει περάσει από το αθλητικό ποδόσφαιρο. Ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από το αθλητικό ποδόσφαιρο. Ναι, άμα αναλογιστεί κανείς την πορεία που έχει κάνει σαν ποδοσφαιριστής, δεν νομίζω πως αμφιβάλλει κανείς αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Όχι τώρα, όλα αυτά τα χρόνια από ΕΑΡ μέχρι σήμερα είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από τα αθλητικά γήπεδα. Ακουγόταν και πολύ στην κερκίδα που καθόμουν εγώ, δηλαδή λέγανε κάποιοι άνθρωποι ότι που βλέπουμε ένα τελικό μέσα, ο οποίος βλέπουμε ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει παίξει Champions League, αγώνα Champions League, έχει παίξει στην εθνική ομάδα της χώρας του. Έτσι. Ακριβώς. Και είναι πολύ τιμητικό για το κάτι άλλο για τον Ιβάν. Είναι πολύ απλός χαρακτήρας. Έχει πλησιάσει όλα τα παιδιά, ενώ περιμένει στο Άρη να είναι ένας μεγάλος παίχτης. Έτσι που τα λέμε, μπορεί να είναι εγωιστή, να είναι ένα απλό παιδί. Έχει πλησιάσει τα δικά μας παιδιά και μαζί με την εμπειρία αυτού και το πάθος και τη δύναμη που έχουν τα ντόπια παιδιά, έχουμε κάνει ένα καλό σύνολο και η ομάδα προχωράει καλά. Αυτό το είδαμε και στο τη συμπεριφορά του, ας πούμε, μπορούσα να καταλάβω εγώ πολύ στο τι άνθρωπος είναι. Το είδαμε σε ένα βίντεο το οποίο κυκλοφορεί στο ίντερνετ, η λεγόμενη παρακάμερα του τελικού, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Δείχνει αρκετές στιγμές και της ομάδας σας και της ομάδας του Άρη, πριν και μετά τη λήξη του αγώνα. Και βλέπουμε τον Ιβάν Ρούσεφ να δίνει συγχαρητήρια στους μικρούς ποδοσφαιριστές της ομάδας, οι οποίοι ήταν και στον πάγκο, δεν παίξανε καθόλου, ας πούμε, να πάει να τους αγκαλιάζει, να πάει να τους λέει συγχαρητήρια για την κατάκτηση. Ήταν γενικά, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το βλέπουμε συχνά γενικά στα γήπεδα, όχι μόνο στο Ρέθινο, γενικά στα γήπεδα. Δύο λόγια θα ήθελα και από τους δύο ποδοσφαιριστές του Περάματος, και από τον Γιάννη Κουδουνάκη και από τον Μανώλη Σκουλούδη, για την κατάκτηση αυτού του κυπέλου. Πώς αισθάνονται? Αγωνίστηκαν σε ένα τελικό, κατάφεραν να πάρουν και το τρόπαιο, οπότε νομίζω είναι. Ο Γιάννης θα ξεκινήσει, σαν πιο μεγάλος. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Για τον τελικό είχαμε τον Άρη, πολύ καλή ομάδα κι αυτός. Βάλαμε το γρήγορο γκολ και μας έδωσε όθηση. Αν και δεν συνεχίσαμε μετά να το τελειώσουμε γρήγορα το παιχνίδι. Ήρθε το δεύτερο ημίχρονο. Ήμασταν πολύ καλύτεροι στο δεύτερο, βελτιωθήκαμε πάρα πολύ. Και καθαρίσαμε το παιχνίδι. Μετά βέβαια από δικό μας λάθος βάλαμε τον αντίπαλο πάλι στο παιχνίδι μέσα, αλλά εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Ο Άρης είναι μια καλή ομάδα. Του εύχομαι καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα. Να σε ρωτήσω, Γιάννη, και εσένα, γιατί και ο Μανώλης βέβαια γνωρίζει. Γνωρίζει αρκετά πράγματα από την ομάδα του Αστέρα Περάματος. Ναι. Τι διαφορετικό έχει φέτος και από την αρχή της χρονιάς πώς δουλεύει η ομάδα μέχρι και τώρα για να έχει αυτό το στόχο του πρωταθλήματος? Εσύ είσαι ένα παιδί που έχει αγωνιστεί βέβαια και σε άλλες ομάδες. Οπότε νομίζω τι διαφορετικό έχει φέτος ο Αστέρας Περάματος για να. Και προσπαθεί, είναι στην πρώτη θέση βαθμολογίας για να πετύχει το μεγάλο στόχο που έχει του πρωταθλήματος. Φέτος πιστεύω κάνουν μια πιο σωστή δουλειά από τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πιο σοβαροί εκεί στη διοίκηση. Έχουν έρθει καινούργοι μάλλον στη διοίκηση. Έχουν ένα στόχο. Άλλα χρόνια δεν υπήρχε αυτό.
και πιστεύω ότι είναι, κατακτήσαμε τον πρώτο στόχο φέτος. Είναι άλλος ένας πιο σημαντικός πιστεύω. Και το αξίζουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι στη διοίκηση να ανταμευθούν, να ανταμευθούν οι κόποι τους. Γίνεται πολύ σωστή δουλειά. Είδαμε και εκεί στο τέλος πάλι να το πούμε και αυτό, γιατί αξίζει να το πούμε. Είδαμε όλους τους ποδοσφαιριστές του Αστέρα Περάματος να παίρνετε τον πρόεδρο και να τον κάνετε στον αέρα. Στον αέρα. Αυτό το βλέπουμε με προπονητές και με πρόεδρο. Παρά τα χειρότερα. Ναι. Αντέχετε, σας αντέχετε, δεν έχετε πρόβλημα. Μανώλη, δύο λόγια για την κατάκτηση του Κυπέλλου. Καλησπέρα και μου. Καλησπέρα. Παίξαμε με τον Άρη. Εντάξει, προηγηθήκαμε γρήγορα. Μας έδωσε όλες αυτό το γκολ. Ο Άρης έδειξε πόσο πολύ ήθελε το κύπελλο, ήταν όπως είπε και ο κόουτς ότι ήταν ο μόνος στόχος του. Και σε ένα τελικό δεν φαίνεται, δεν έχει σημασία βαθμολογική. Και οι δύο θέλουν το κύπελλο το ίδιο. Πρώτο ημίχρονο μετά τον γκολ καθησυχάσαμε όπως είπε και ο κόουτς. Δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πιο δυνατά, να σμίλει στο ημίχρονο. Βάλαμε και το δεύτερο γκολ. Να. Μετά από μια δράνεια και ένα λάθος ατομικό δεχτήκαμε τη μείωση του σκορ. Εντάξει, μετά παίξαμε. Ωραία. Μανώλη, πόσο ωραίο είναι να αγωνίζεσαι με συμπαίκτες όπως ο Ιβάν Ρούσεφ ή και άλλα παιδιά που έχουν αγωνιστεί σε μεγαλύτερες κατηγορίες όπως βρίσκονται αρκετοί ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή στην ομάδα του Περάματος. Ναι, για μένα είναι τιμή μου να σου πω την αλήθεια, γιατί είμαι μικρός κιόλας. Παίζω με παίκτες με μεγαλύτερες εμπειρίες, μαθαίνω από αυτούς. Τους κοιτάζω, εντάξει. Αρκετά πράγματα παίρνεις. Υπάρχουν και πειράγματα, ας πούμε. Βέβαια, ναι. Έμπειροι παίκτες. Νομίζω υπάρχουν πειράγματα και από τον coach, από τους coach. Βέβαια, πάντα, ναι. Υπάρχει καλό κλίμα στην ομάδα, δηλαδή παρόλο που έχουν παίξει μεγάλες κατηγορίες, φαίνονται απλοί όλοι, είναι φιλικοί προς εμάς. Μας βοηθάνε γενικά πολύ. Ωραία. Δύο λόγια, αφού βρισκόμαστε σε αυτή τη στροφή, όπως είπα και πριν, του πρωταθλήματος, θα ήθελα από τους δύο προπονητές για το ντέρμπι της Κυριακής. Εν όψη ντέρμπι λοιπόν με την ομάδα του Ερμή Ζωνιανών, νομίζω σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε και εσείς ξέρετε τα Ζωνιανά και τα Ζωνιανά γνωρίζουν εσάς. Και δεν μιλάω μόνο για το μεταξύ σας παιχνίδι, αλλά υπάρχουν Κυριακές και παιχνίδια που η μία ομάδα παρακολουθεί την άλλη, όπως έγινε και στο τελικό ή εσείς παράδειγμα έχετε πάει και έχετε δει τα Ζωνιανά. Τι είναι αυτό που χρειάζεται η ομάδα σας παράδειγμα να έχει για αυτό το μεγάλο ντέρμπι που ίσως κρίνει πολλά, ίσως δεν δούμε και κάποια αλλαγή στο βαθμολογικό πίνακα. Να ξεκινήσουμε με τον coach Λιρώνη τώρα, αφού ξεκίνησε πριν ο coach Στεφανάκης. Να πω εγώ ότι σε αυτά τα παιχνίδια, όπως και εμείς, έτσι και τα Ζωνιανά είναι μια ομάδα που πέρυσι έπαιζε σε μεγαλύτερη κατηγορία, έχει μείνει το ίδιο ρόστερ σχεδόν από την προηγούμενη χρονιά, που αυτό σημαίνει ότι έχουμε αντιμετωπίσει μια πάρα πολύ καλή ομάδα και αυτό το δείχνει βέβαια η πορεία που κάνει, αλλά και η θέση που έχει. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, που η γνώμη μου θα κριθεί στις λεπτομέρειες, γιατί όπως είπες και εσύ, η μία ομάδα ξέρει την άλλη, είτε έχουμε παίξει, έχουμε δει, και πιστεύω ότι θα γίνει ένα καλό παιχνίδι, θα έχει πάρα πολύ κόσμο και πιστεύω ο κόσμος θα έρθει να το παρακολουθήσει, να το ευχαριστηθεί όπως θα το ευχαριστούμε και εμείς και ας κερδίσει ο καλύτερος, δηλαδή εμείς. Νομίζω αυτή την ψυχολογία πρέπει να έχεις πριν από ένα μεγάλο τέλος. Ακριβώς. Γιατί νομίζω ότι σε τέτοια παιχνίδια, χωρίς πλάκα τώρα, έχει μεγάλη σημασία η ψυχολογία που θα μπει σε ένα δύο παιχνίδι, το άγχος, και δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό, με ποια έννοια το λέω. Αυτή τη στιγμή ακούγεται από τους περισσότερους στο Ρέθινο ότι το Πέραμα πάει για δύο αποτελέσματα. Παράδειγμα, τα Ζωνιανά πάνε για ένα. Πόσο, καμιά φορά επηρεάζει τις ομάδες αυτό, πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι το κόουτς? Νομίζω ότι δεν είναι το σωστό αυτό. Ναι. Σε κάθε παιχνίδι πρέπει η ομάδα να παίζει για να κερδίζει. Αν κάποια στιγμή σκεφτούμε ότι έχουμε και δεύτερο αποτέλεσμα, να πάμε για το δεύτερο αποτέλεσμα, συνήθως στο ποδόσφαιρο την πατάς. Οπότε το σκεπτικό το δικό μας και εμένα και του Μιχάλη είναι πώς η ομάδα θα παίξει να κερδίσει. Και με αυτό το σχεδιασμό και με αυτή τη σκέψη θα κατέβουμε στο παιχνίδι. Κόουτς Στεφανάκη, νομίζω ότι και η ομάδα του Περάματος δεν μπορεί να αλλάξει ξαφνικά πράγματα. Γι' αυτό που είπα πριν, ότι γνωρίζουν οι περισσότεροι πώς παίζει. Το μόνο που μπορεί να κάνει, παράδειγμα σε αυτό που είπε πριν ο coach
που χρειάζεται το αποτέλεσμα, να, στα τελευταία λεπτά λίγο να, αν έχει το αποτέλεσμα, να προσπαθήσει να το κρατήσει πιο εύκολα, με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, που εσείς γνωρίζετε καλύτερα που βρίσκεστε στην ομάδα. Αλλά δεν υπάρχουν μεγάλες αλλαγές, δηλαδή δεν υπάρχουν μαγικά για να γίνουν ούτε από τα Ζωγιανά ούτε από το Πέραμα. Όσον αφορά το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε εσάς και το Ζωγιανά. Ναι, Φώτη, εγώ πιστεύω ότι σε αυτό το παιχνίδι που για μας ήδη έχει ξεκινήσει όταν τελείωσε το παιχνίδι με τα Λιβάδια, αυτή η εβδομάδα θα κυλάει κάθε μέρα στις προπονήσεις. Θα πρέπει να ετοιμάσουμε την ομάδα πρώτα ψυχολογικά και μετά αγωνιστικά. Τα παιδιά θα πρέπει να καταλάβουν ότι σε αυτό το παιχνίδι κρίνουν την κόπη μιας χρονιάς, που όσον αφορά τη διοίκηση, εμάς τους προπονητές και τους παίχτες, τόσο συντρότητας, τόσο σκόπος όλη τη χρονιά, παίζεται ένα παιχνίδι, παίζεται 90 λεπτά. Απ' την άλλη θα έλεγα ότι σε ένα τέτοιο παιχνίδι πρέπει να έχεις πάθος και δύναμη, καθαρό μυαλό, και πιστεύω ότι αν τα έχεις αυτά τα στοιχεία και μπεις μέσα στο γήπεδο, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να καταφέρεις αυτό που όλοι στο Πέραμα περιμένουν, την κατάκτηση της νίκης και να πάρει μετά τον τίτλο και να προχωρήσει μετά στη συνέχεια στα μπαράζ. Εσύ, κότς, που βρισκόσουν και από την αρχή του πρωταθλήματος στην ομάδα, στο τιμόνι της ομάδας, από την αρχή είχατε στόχο αυτό το πράγμα ή το είδατε στη συνέχεια? Γιατί, ναι, όπως γνωρίζουμε, η ομάδα του Ζωγιανών βρισκόταν μπροστά στην βαθμολογία και έγιναν τα στραβωματήματα που έπρεπε για να βρεθεί το Πέραμα στην πρώτη θέση. Πεισμόσατε σε εισαγωγικά πιο πολύ τον Ιανουάριο ή το είχατε στόχο από την αρχή του πρωταθλήματος? Γιατί, ναι, ότι υπήρχε ο κορμός στην ομάδα του Πέραματος υπήρχε από την αρχή. Έγιναν κάποιες έτσι πολύ σημαντικές, εντάξει, για να πούμε για τον Ιβάν, ότι ήρθε μια μεταγραφή που όταν την κάνεις δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο στόχο από το πρωτάθλημα. Ναι, Φώτη, κοίταξε να δεις. Εμείς στην αρχή ξεκινήσαμε, καταρχάς όπως είπαν τα παιδιά εδώ πέρα, μπήκαν στη διοίκηση καινούργιοι άνθρωποι με φιλοδοξίες, με όνειρα. Ο σκοπός ήταν η ομάδα σε ένα, δύο, το πολύ τρία χρόνια να καταφέρει την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική και περαιτέρω οι άνθρωποι έχουν όνειρα και για παραπάνω. Ο σχεδιασμός που κάναμε φέτος, ξεκινήσαμε για πρώτη χρονιά όχι αυτό ο σκοπός στο πρωτάθλημα. Στην πορεία όμως και στο, θα έλεγα, στο κομβικό παιχνίδι που παίξαμε στα Ζωνιανά, γιατί τότε είχαμε 4 πόντους διαφορά από το, τα Ζωνιανά. Αν εκεί εμείς χάναμε, πιστεύω τα όνειρά μας μπορεί και να τελειώνουν. Ήταν κομβικό το παιχνίδι, ήταν κοντά στις γιορτές. Μετά το παιχνίδι που η Κάλυβος έκανε τη μεγάλη νίκη, τότε που ήταν ο Γιώργος προπονητής μέσα στα Ζωνιανά, έδωσε άλλο χρώμα στο πρωτάθλημα. Νομίζω ήταν τότε ρίσκαρη η διοίκηση. Τότε ρίσκαρη η διοίκηση. Ναι. Αυτές οι 2-3 εβδομάδες που έδωσαν την όθηση. Αυτά. Την όθηση και στην ομάδα του Περάματος και στους ανθρώπους της διοίκησης να κάνουν το κάτι παραπάνω με τις μεταγραφές που έκαναν. Και νομίζω γι' αυτό φτάνει και εδώ που είναι το Πέραμα μέχρι αυτή τη στιγμή. Το έχουμε πιστέψει, λέω, όλα κρίνονται μέσα σε ένα παιχνίδι. Και για μας και για το ομάδα του Ζωγιανών, όπως είπε ο Γιώργος, είναι μια ομάδα η οποία έπαιζε ΓΑΜΑ Εθνική. Το ρόστερ άλλαξε λίγο, ενισχύθηκε. Είναι παίχτες που παίζουν την κατηγορία για ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι μια καλή ομάδα. Και αυτοί είμαστε, πιστεύω, αυτή τη στιγμή οι δύο αυτές ομάδες βρίσκουν άξια τον τίτλο. Έχουμε να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Είναι ένα ντέρμπι καθαρά, μπορούμε να το πούμε, μιλοποταμίτικο, όπως το λέμε κλασικά. Και οι δύο ομάδες θα έχουν, πιστεύω, αυτό το πάθος που είπες, κότς, ότι θα χρειάζεται σε αυτό το παιχνίδι. Βλέπουμε αρκετές ομάδες από το Μιλοπόταμο, και επειδή γνωρίζετε και οι δύο προπονητές, αλλά και τα παιδιά, ότι έχουν κάνει πολύ καλές ομάδες. Υπάρχει ταλέντο στο Μιλοπόταμο και το λέμε αρκετά χρόνια και το ακούμε εδώ. Τι θα γίνει μετά? Η ομάδα του Αστέρα Περάματος, η ομάδα των Ζωγιανών και οι δύο μιλοποταμίτικες, όπως είπαμε, κάποια από τις δύο θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Στη συνέχεια, τι θα δούμε από τις δύο ομάδες αυτές? Θα δούμε αυτό που βλέπουμε από αρκετές ομάδες που δεν το εύχομαι, να γίνονται πάρα πολλές μεταγραφές από μακριά, από Ηράκλειο παράδειγμα, που κάνουν αρκετοί, από Χανιά ή απ' έξω από την Κρήτη, ή θα δούμε να χρησιμοποιούνται και ερεθιμιώτες παίχτες παράδειγμα, που νομίζω ότι και στο Ρέθινο αλλά και στο Μιλοπόταμο υπάρχει αρκετό ταλέντο και αυτό το ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα. Να πω εγώ ότι, όπως έχω ξαναπεί, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο, στο εθνικό ποδόσφαιρο, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που μπορούν να σταθούν στη μεγαλύτερη κατηγορία, αλλά ακόμα και στη μεγαλύτερη. Αρκεί να υπάρχει, να δοθεί ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά να εξετυπώσουν το ταλέντο που έχουν. Γιατί αυτή τη στιγμή,
αν θα δείτε, στο δημοτικό ποδόσφαιρο υπάρχει η επισκοπή εθνική και από εκεί μετά τοπικό. Υπάρχουν παίκτες. Πάντα υπήρχαν παίκτες στο Ρέθυμνο και πάντα θα υπάρχουν. Αρκεί εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο να τους δώσουμε την ευκαιρία. Και νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά και είμαστε εμείς οι πρωταθλητές και ακόμα πάμε παρακάτω και βγούμε, γιατί δεν να πάρεις το πρωτάθλημα δεν τελειώνει εκεί. Δεν σημαίνει ότι βγήκες γάμα εθνική. Να. Είναι ένα μίνι άλλο πρωτάθλημα που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό θα το συζητήσουμε συνέχεια, γιατί υπάρχουν και ομάδες. Αλλά νομίζω ότι ταλέντο υπάρχει πάρα πολύ στο Ρέθυμνο. Πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Και μιλάω και μίλησα και για τον Μιλοπόταμο, συγγνώμη, γιατί καμιά φορά το συζητούν πολύ ότι αν υπάρχει ένα ταλέντο, παράδειγμα στην ομάδα της Καλύβου που ήσουν coach, αν υπάρχει ένα ταλέντο από τα Νόγια, αν υπάρχει ένα ταλέντο. Μπορεί να γίνει αυτή η ένωση όπως έχετε κάνει και υπάρχει το όνομα στην ομάδα του Περάματος. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει και αυτή η ένωση, δηλαδή να μαζεύσει τα καλύτερα ταλέντα από όλα τα χωριά ή από όλες τις ομάδες άσχετα από το Ρέθυμνο και να γίνει μια τέτοια ομάδα. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ξέρουμε ότι τώρα για να συντηρήσει μια ομάδα το πάνι είναι το οικονομικό. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ για το Ρέθυμνο. Μα ο στόχος της ομάδας αυτής, αν θα μιλήσει με τα ανθρώπους που διηγούν, είναι να γίνει μια ομάδα που να εκπροσωπεί όλο το Ρέθυμνο. Όχι μόνο το Μιλοπόταμο, αλλά να εκπροσωπεί όλο το Ρέθυμνο. Και αυτό σημαίνει ότι, και βέβαια θα πάρουμε πάρα πολλά παιδιά από το Ρέθυμνο, και βέβαια θα πάρουμε παιδιά από το Μιλοπόταμο, όποια παιδιά αξίζουν, εμείς θα είμαστε οι πρώτοι που θα τα πάρουμε μαζί στην ομάδα, αν όλα πάνε καλά. Και βέβαια, αυτό ήδη το έχουμε συζητήσει με τον Μιχάλη και με τη διοίκηση, και νομίζω ότι είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Αρκεί να μπορέσουμε να ανέβουμε σκαλοπάτι. Εγώ πάνω σε αυτό, Φώτα, ήθελα να πω ότι αυτό το εγχείρημα που ξεκίνησε φέτος για ένωση Μιλοποτάμου, πιστεύω, επειδή οι ομάδες όλα τα χωριά είναι στην ίδια κατηγορία, θα ήταν κάπως δύσκολο το κάθε χωριό να πει ότι ναι, θα ενισχύσουμε αυτή την κίνηση στην Ένωση Μιλοποτάμου, να δώσουμε στην ομάδα αυτήν ένα, δύο, τρεις παίχτες. Θα ήταν όμως το καλύτερο. Από τη στιγμή όμως που αυτές οι ομάδες είμαστε στην ίδια κατηγορία, δηλαδή, και το είδαμε προσφάτως, εμείς παίζαμε μια κατηγορία, οι άλλοι τα λιβάδια παίζανε μια κατηγορία να σωθούν. Αλλά αμέσως αυτοί που είναι μιλοποταμίτικες ομάδες, είναι στην ίδια κατηγορία. Να. Δεν μπορεί ο ένας. Αν όμως η ομάδα ανέβει σε μεγαλύτερη κατηγορία. Αν ανέβει η ομάδα, αλλάζουν τα δεδομένα. Να. Θα γίνει μια άλλη κίνηση. Είναι καλό για όλους το κάθε παιδί να αναδεικνύεται από μια ομάδα της επαρχίας, που σε μεγαλύτερη κατηγορία, και μπορεί να παντρώνεται με παίχτες από τα φυτόρια του κάθε ομάδας. Που είναι, ο σκοπός είναι να καταλάβουν όλοι να γίνει αυτή η ένωση. Γιατί υπάρχει ταλέντο, το ξέρεις για εσύ, κότς Στεφανάκη, γιατί είσαι ασχολήθηκε με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές εκεί στο Πέραμα και γενικότερα. Οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό να γίνει αυτό. Είναι θετικό και είναι ένα νέο ορίζοντα για την περιοχή, πιστεύω. Ωραία. Θα σας αφήσω για πολύ λίγο να περάσουμε στα απαραίτητα διαφημιστικά των 9.30 και θα επιστρέψουμε για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο της σημερινής εκπομπής Sport Monday. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής Sport Monday. Σε βλέπω εκεί πέρα, πας μέσα στο στούντιο, βλέπεις το κύπελο, το ξαναβλέπεις, ξαναγυρνάς. Έχεις πάρει κύπελο? Αν έχω πάρει κύπελο? Ναι. Όχι. Ακόμα? Θα τα πάρω μια χρονιά όλα μαζί. Πού? Ε? Πού? Θα πάω να τα αγοράσω από κάπου που τα αγοράζω. Άμα είναι έτσι, θα σας κάνω τώρα εγώ στα γενέθλιά σας. Ναι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τους προπονητές της ομάδας του Αστέρα Περάματος και τα δύο ποδοσφαιριστές, τον Γιάννη Κουδουνάκη και τον Μανώλη Σκουλούδη. Και να ξεκινήσουμε, αφού συζητούσαμε πριν για ακαδημίες και για ταλέντα από την ομάδα, όχι μόνο από το Πέραμα, αλλά γενικότερα του Μιλοποτάμου, να συζητήσουμε λίγο, μας πει και ο κότς Στεφανάκης που τα γνωρίζει καλύτερα βέβαια αυτά, ότι υπάρχει γυναική ομάδα στο Πέραμα και νομίζω ότι είχε γίνει παλαιότερα εδώ μια καλή δουλειά με τις κρίσες στο Ρέθυμνο, στη συνέχεια δυστυχώς λόγω οικονομικών δεν συνέχισε, δεν ξαναδέμε αυτή την ομάδα. Και αφού μιλάμε για ταλέντα, νομίζω ότι και οι κοπέλες κάνουν μια πολύ καλή δουλειά, γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά στο Πέραμα, coach, που παρακολουθείς και όλες και τους βλέπεις και στο γήπεδο καλύτερα από εμάς. Ναι, θυμάμαι πριν 3 χρόνια, πρέπει να είναι πριν 3 χρόνια, είχε εξηγήσει μια προσπάθεια με το τότε το Μανώλη τον Πλαίτη, ήταν ιδέα νομίζω του Μανώλη του Πλαίτη με τον Μιχάλη Σταγάκη, που είναι και τώρα προπονητής και τότε πρόεδρος ο Νίκος Στεφανάκης. Ξεκίνησα μια προσπάθεια δειλά-δειλά. Και καταφέρανε, έχουν καταφέρει να κάνουν μια ομάδα εκεί γυναικεία, να ασχολούνται οι κοπέλες, γιατί το ποδόσφαιρο
μπορούν να παίξουν όλοι. Κάνουν μια καλή προσπάθεια αυτή η ομάδα και μέσα από αυτό έχει βοηθήσει και τις κοπελιές, οι οποίες αυτή τη στιγμή στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα, το Γενικό Λύκειο Περάματος, έχει καταφέρει να πάρει τέσσερις κορυφαίες ομάδες. Σήμερα κερδίσανε 0-5 στο Πειραιά. Ναι. Και θα πάνε νομίζω αύριο και μετά στη Σπάρτη, είναι τετράδα. Πολύ σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό, το οποίο λέω αυτό το εγχείρημα έχει βοηθήσει οι κοπελιές τώρα. Αν δεν παίζανε ποδόσφαιρο κάπου σε μια ομάδα, και πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό βοηθάει πολύ και στα γράμματα. Γιατί 30% μόρια νομίζω παίρνει ο πρώτος, 20% έχουν. Τη βοηθάει και για τη ζωή του περαιτέρω. Και νομίζω ότι πάνε καλά και στο πρωτάθλημα τη ΓΑΜΑ Εθνική στα κορίτσια του Περάματος. Στην ΓΑΜΑ Εθνική είναι πρώτες, είναι ακόμα δύο αγωνιστικές, είναι δύο πόντους μπροστά. Έχουμε και εκεί να σηκώσει την κούπα. Άρα θα πάρετε όλα φέτος, μου φαίνεται. Άρα νομίζω ότι. Παντού. Στίβο, έχει τική στο πέραμα, Στίβο, τίποτα. τρέχουν γύρω-γύρω, αλλά δεν έχουν Στίβο. Να συνεχίσουμε και να. Εντάξει, είναι λίγο νωρίς βέβαια, το είπαμε και πριν. Να συζητάμε για άλλα πράγματα, αλλά μετά το ντέρμπι ίσως ήταν καλύτερα να το συζητήσουμε της Κυριακής. Η ομάδα του Περάματος, αν καταφέρει να πετύχει κάτι, το πρωτάθλημα εννοώ, αν καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα, έχει κοιτάξει καθόλου, έχουν δει καθόλου οι coach ποιες ομάδες πρωταγωνιστούν σε άλλες πόλεις, τι γίνεται, μήπως έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού, γιατί όπως είπε πριν και ο coach Λιρώνης, αλήθεια είναι ότι παίρνει το πρωτάθλημα, νομίζω υπάρχει ένα ακόμα μίνι πρωτάθλημα στη συνέχεια και καμιά φορά ομάδες και στις γειτονικές πόλεις, όχι μόνο στο Ρέθινο, παλαιότερα δηλαδή, έχουν στόχο το πρωτάθλημα μόνο για να έχουν στόχο το πρωτάθλημα. Να γίνει κατάκτηση δηλαδή, να γραφτεί στα πρακτικά, να πανηγυρίσουμε και μέχρι εκεί. Νομίζω το Πέραμα δεν είναι έτσι και φαίνεται αυτό. Έχει στόχο δηλαδή να ανέβει στην μεγαλύτερη κατηγορία. Κοίτα, νομίζω ότι όπως και από τις άλλες ομάδες εκεί που πρωταγωνιστούν στους άλλους νομούς, έτσι και εμείς παρακολουθούμε τις ομάδες, όχι βέβαια από πολύ κοντά, γιατί δεν είμαστε σίγουροι ακόμα για το. Δεν έχουμε βγει πρωταθλητές, αλλά παρακολουθούμε όσο μπορούμε. Δηλαδή, παράδειγμα στα Χανιά υπάρχει πολύ μεγάλος συναγωνισμός, είναι 5 ομάδες που τους χωρίζει 4 βαθμούς. Και στο Λασίθι είναι το ίδιο. Στο Λασίθι είναι 2 ομάδες. Ναι. Ο Άγιος Νικόλαος και ο Φιεράπετρας, που και αυτοί εκεί διεκδικούν. Ένα-δύο βαθμούς διαφορά. Ναι. Όσον αφορά το Ηράκλειο, νομίζω ότι εκεί και εκεί είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Είναι και εκεί είναι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν μέχρι το τέλος ποια ομάδα θα βγει πρωταθλήτρια. Νομίζω ότι. Αυτά όμως είναι, νομίζω, αυτό που είπαμε και πριν, λίγο νωρίς, ναι. Θα το συζητούσαμε από την. Απλώς παρακολουθούμε από μακριά, αλλά ναι. Αν όλα πάνε καλά τα πράγματα, σίγουρα θα πάμε και πιο κοντά να δούμε τις ομάδες αυτές που. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να ξεχωρίζουν. Σκάουτινγκ στο Λασίθι, άμα θέλεις να σου κάνω εγώ έτσι. Εντάξει. Γνωρίζει. Εντάξει. Νομίζω ότι το θετικό είναι ότι και τα προηγούμενα δύο χρόνια που παρακολουθήσαμε τα παιχνίδια τον πρωταθλητή Ψιλωρίτη και τον πρωταθλητή Άρη, έλεγαν κάποιοι στην αρχή των Μπαράτς πάντως ότι εντάξει, με μεγάλη διαφορά η ομάδα του Ηρακλείου, με μεγάλη διαφορά η ομάδα των Χανίων. Το θετικό σε όλο αυτό που είδαμε ότι και τα δύο χρόνια και οι δύο ομάδες που ήταν πρωταθλήτριες ομάδες στο Ρέθινο είχαν πολύ καλή πορεία στα μπαράζ και το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχουν πια πιστεύω μεγάλες διαφορές που υπήρχαν παλιά από ηρακλειώτικες ομάδες σε σχέση με το Ρέθινο ή άλλες ομάδες. Αυτή είναι η άποψή μου εμένα, έτσι όπως έχω παρακολουθήσει και λίγο τις ομάδες γειτονικές κότς Στεφανάκη. Δηλαδή ό,τι και να. Και πως είναι Ηράκλειο και πως υπάρχουν μεγαλύτερα ταλέντα και ότι στο Ηράκλειο μεγαλύτερη αγορά, αυτά που ακούγαμε παλιά, ή Όφη και Εργοτέλης έχουν δώσει παιδιά, νομίζω ότι έχουμε ήδη τα τελευταία δύο χρόνια πάντως ότι δεν υπάρχει τεράστια διαφορά. Ναι, από τη μια θα πούμε ότι όπως έθεσες, σωστά τα έθεσες, γιατί στο Ηράκλειο, στα Χανιά, βλέπεις ότι έχουν αλφα εθνικές ομάδες, ναι. Είναι άλλα τα κίνητρα, στα Χανιά και. Το ίδιο. Πολλές ομάδες χρησιμοποιούν τους μικρούς τους. Υπάρχουν πιο πολλοί παίχτες, πιο πολλές ομάδες. Οι ΕΦΣ είναι πιο οργανωμένες, έχουν πιο πολλές ομάδες γιατί είναι πιο πολλοί κάτοικοι. Υπάρχει πιο πολλής ανταγωνισμός. Όταν υπάρχει πιο πολλής ανταγωνισμός, θα έλεγα ότι ο άλλος είναι πιο δυνατός. Δυναμώνει μέσα από αυτά. Αλλά πιστεύω όταν φτάσει σε αυτή την ψηφοφόρα, θα έλεγα, στιγμή σαν μπαράζ, τότε κι εσύ τα παίζεις όλα. Νομίζω τότε οι διαφορές μικραίνουν πιστεύω. Είναι τελική και εκεί όλες εμάς δεν υπάρχουν μεγάλες. Τα πρέπει να είναι από ό,τι νομίζω Τετάρτη Κυριακή. Να. Μέσα σε 20 μέρες παίζεις 6 παιχνίδια. Πρέπει να έχεις και ρόστερ, να έχεις βάθος στο ρόστερ.
Και ταξίδι. Συν της άλλης, νομίζω εκεί, από τη μια, εντάξει, η δυνατότητα ότι ο μικρός εκεί δεν λογίζεται, αλλά άμα είναι καλός θα παίζει στην δεκάδα. Σου δίνει δυνατότητα δηλαδή, να διαμορφώσει διαφορετικά την δεκάδα, το σύστημά σου. Γιατί αλλά νομίζω ότι και τότε θα διαλέξει, μπορεί να διαλέξει παράδειγμα αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν πας στο Ηράκλειο και παίζει απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, το χ είναι αυτά πολύ καλό. Είναι για μας είναι άλλα πράγματα. Είναι ναι. Ένα όπλο, θα έλεγα. Σωστά. Χωρίς να. Δεν θέλω να πω. Οι μικροί μπορεί να ξαναπέζουν. Ναι. Αλλά έχει ένα άλλο όπλο κρυφό, το οποίο ναι. Μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Σωστά. Για να γυρίσουμε λίγο στην ομάδα του Περάματος. Είπαμε πριν αρκετά και θα πούμε και πολλά μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος και άλλα πολλά για τον Ιβάν Ρούσεφ. Η ομάδα όμως τηλεχώνεται από πάρα πολλούς αθλητές, πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές και η αλήθεια είναι ότι, επειδή τους έχω αντιμετωπίσει κιόλας, από το πρώτο νούμερο του τερματοφύλακα μέχρι και το 11ο, αν βάλουμε κάτω την ομάδα του Περάματος, σχεδόν όλοι έχουν παίξει σε πολύ μεγάλες κατηγορίες ποδοσφαίρου. Οπότε νομίζω είναι καλό να πούμε ότι αυτή η ομάδα, εκτός από τον Ιβάν Ρούσεφ, που σίγουρα είναι το κάτι πολύ καλό, όχι μόνο για το Πέραμα αλλά για το Ρέθυμνο, και οι υπόλοιποι αθλητές νομίζω έχουν μεγαλύτερες παραστάσεις και είναι το κάτι παραπάνω αυτό που ξεχωρίζει φέτος το Πέραμα. Ένας από τους δύο κόουτς. Ναι, να σου πω εγώ γιατί αυτά τα παιδιά, όπως είναι εδώ ο Γιάννης, ο Μανώλης, και όλα τα ντόπια παιδιά σχεδόν έχουν περάσει από το χέρι μου της Ακαδημίας, θυμάμαι παλιά, και τώρα τους δώσει δυνατότητα σε μια ομάδα, σε μια προσπάθεια που γίνεται, να έρθουν να παίξουν για τον τόπο τους και να δείξουν και αυτό το δικό τους στοιχείο και την ομάδα του, τα έλεγα, της περιοχής τους, του χωριού τους. Είναι καλό αυτό. Βέβαια και τα άλλα παιδιά που έχουν έρθει στην ομάδα, γιατί αναφερθήκαμε όπως είπε στο Ρούσα, και αυτούς πήραμε το καλοκαίρι, και αυτούς πήραμε τη μεταγραφική περίοδο των Χριστουγέννων του Γενάρη. Είναι όλα καλά παιδιά. Θα έλεγα έμπειροι ποδοσφαιριστές με πολλές παραστάσεις. Και όλοι πάμε σε ένα κοινό στόχο που έχουμε, την κατάκτηση του πρωταθλήματος, και αν καταφέρουμε και την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Νομίζω σε αυτό βοηθάει και σίγουρα η απόλυτη στήριξη που έχετε από τη διοίκηση. Γιατί νομίζω ότι είναι από τα, αν όχι το σημαντικότερο, ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία σε μια ομάδα. Και το λέω αυτό γιατί σας βλέπουμε το Πέραμα, όπως υπάρχει και σε άλλες ομάδες, και στον Άρη και σε άλλες ομάδες, ότι η διοίκηση να ακολουθάει την ομάδα, να αισθάνεται η ομάδα ότι έχει τη διοίκηση κοντά της. Και είναι σε αυτό που είπατε πριν, ότι γίνεται φέτος μια πάρα πολύ καλή και σημαντική δουλειά σε σχέση με άλλα χρόνια σε αυτό το κομμάτι. Ναι, πιστεύω ότι, όπως είπε και ο Γιάννης, η διοίκηση είναι πολύ κοντά μας. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι φέτος ότι πάμε όλοι μαζί αποστολή με το λεωφορείο. Μαζευόμαστε μαζί, κάνουμε μετά το παιχνίδι, πριν το παιχνίδι, πίνουμε καφέ, κάνουμε παρέες. Είναι αυτό, είναι το κλίμα γενικώς, είναι καλό στην ομάδα. Από τη διοίκηση δεν μας έχει λείψει, πιστεύω και στα παιδιά, δεν λείπει τίποτα, είναι πολύ κοντά μας. Το κάθε πρόβλημα το κάνουν να μην φαίνεται, το λύνουν αμέσως. Αυτό είναι ένα καλό στάνταρ το οποίο σου δίνει την ευκαιρία αν μπορεί να δουλέψεις, άμα στα παρέχει όλα, κάνεις το έργο σου καλύτερα. Γιάννη και Μανώλη, θα μας πείτε βέβαια καλύτερα σε αυτό που γνωρίζετε, το να πρωταγωνιστεί μια ομάδα χρειάζεται σίγουρα πάρα πολύ, νομίζω, το κλίμα ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και ανάμεσα στο προπονητικό team. Εσύ ειδικά, Γιάννη, έχεις πάει και σε άλλη ομάδα και γνωρίζεις από αυτό. Δύο λόγια, τι κλίμα επικρατεί στα ποδητήρια του Περάματος και παράδειγμα και ενόψει του ντέρμπι παράδειγμα. Τι συζητάτε αυτές τις μέρες μεταξύ σας οι ποδοσφαιριστές και πώς το βλέπετε και αυτό το παιχνίδι, αλλά και μετά την κατάκτηση του κυπέλου, μάλιστα, και τη συνέχεια μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Το κλίμα είναι πολύ καλό από την αρχή της χρονιάς. Όλα τα παιδιά που έχουν έρθει και το καλοκαίρι και τώρα το Γενάρη έχουν βοηθήσει σε αυτό. Τους βοηθήσαμε και εμείς για να είμαστε όλοι μαζί μια παρέα. Τώρα πριν το ντέρμπι συζητάμε. Προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε ότι είναι όλη η χρονιά. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι όλη την εβδομάδα, γιατί αυτό το παιχνίδι θα κρίνει όλους τους σκόπους μιας χρονιάς. Το κλίμα, ξαναλέω, είναι πολύ καλό και σε αυτό βοηθάνε όλοι, και οι προπονητές και η διοίκηση και οι παίκτες. Και θα υπάρχουν και σίγουρα υπάρχουν και στις προπονήσεις πειράγματα όσον αφορά τον Ιβάν, που βλέπω ότι με τους μικρούς έχει καλές σχέσεις. Ο Ιβάν, ο Ριγάκης, υπάρχουν πολλοί, ναι. Φραντσεσκάκης. Υπάρχουν και κόντρες, ποιος θα βάλει πιο πολλά φάουλ και τέτοια. Δεν νομίζω να συναγωνίζεται κανείς του Ιβάν. Δεν μπορεί κανείς να συναγωνιστεί. Ναι, κατάλαβα, φυσιολογικό αυτό. Γελάει ο κόουτς. Κάτι ξέρει. Το φώτισε εκεί με τον Αστέρα που παίξαμε. Του δώσε το πέναλτι εκεί πέρα. Είναι πέναλτι το φάουλ.
Όταν, όταν έχεις ένα τέτοιο παίχτη με τέτοιο πόδι, δεν νομίζω ότι μπορεί να βάλεις κόντρο μαζί του. Όχι. Ούτε πέναλτι, ούτε φάουλ. Είμαστε και πολύ τυχεροί που ήρθε στην ομάδα μας. Και μακάρι τα επόμενα χρόνια να έρθουν ακόμα περισσότεροι παίχτες. Εσύ, Μανώλη, γενικότερα για το κλίμα, για τη συμμετοχή σου και την σχέση που έχεις με τα υπόλοιπα παιδιά. Γνωρίζεσαι με αρκετά παιδιά από παλιά, αλλά έχεις και αρκετούς συμπαίχτες νέους. Το κλίμα στην ομάδα αυτή τη εβδομάδα είναι πολύ καλό. Κοιτάμε το παιχνίδι της Κερακής. Βέβαια, δεν πρέπει να υπάρχει άγχος. Τα παιδιά που ήταν και το Δεκέμβρη, τον Γενάρη, έχουν κλιματιστεί πολύ γρήγορα μαζί μας. Είμαστε μια οικογένεια όλοι μέσα στα υποστήρια. Την Κυριακή είναι ένα σημαντικό μάτς, ξεχωριστό για μας. Ελπίζουμε να ανταμυφθούν όλοι οι κόποι μας, να πληρώσουμε τους στόχους μας. Ωραία. Πάντως, ερώτηση και στους δύο προπονητές και πριν κάνουμε σιγά σιγά το κλείσιμο, γιατί πιέζει και ο χρόνος. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε μιλήσει και στην αρχή της χρονιάς και με τους δύο coach. Εκεί πήγαινε περίπου το πρωτάθλημα, coach Λιρών και coach Στεφανάκη, και εννοώ τις ομάδες που λέγαμε από την αρχή του πρωταθλήματος θα υπάρχουν στην πρώτη πεντάδα ή τετράδα. Κάπου εκεί πήγαινε το θέμα. Σιγά σιγά γιατί φτάνουμε στο τέλος. Απομένουν 5 αγωνιστικές, δεν αλλάζει κάτι μέχρι τη δεύτερη θέση. Με διαφορά δηλαδή είναι πρώτος με δεύτερος, δηλαδή ότι διεκδικήσει. Οι υπόλοιποι από πίσω, και υπάρχει βέβαια και στην ουρά μεγάλος αγώνας για ποια ομάδα θα σωθεί ακόμα μέχρι το τέλος. Αλλά νομίζω ότι περίπου στην αρχή της χρονιάς εκεί πήγαινε το θέμα. Νομίζω ότι αυτές οι τέσσερις ομάδες, αν το δεις από την αρχή, αυτές οι τέσσερις ομάδες θα ξεχωρίζουν από την αρχή. Όπως δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι η βαθμολογία. Νομίζω ότι εκεί ήτανε. Ναι. Αυτή λέει την αλήθεια δηλαδή εκεί. Πέρα Μαζονιανά και σε δεύτερη... Σε δεύτερη δίκη ήταν ο Ρυθμιακός και ο Άρης. Δηλαδή αυτό ήταν. Και μετά είναι η βαθμολογία, δηλαδή αυτή τη στιγμή του πρωταθλήματος, αν τη δεις. Και θα πρέπει να λέει την αλήθεια. Αντικατοπτρίζει αυτό που λέγαμε στην αρχή της χρονιάς. Ναι. Απλώς ήταν εκεί ο Ρυθμιακός Άρης, ποιος θα βγει τρίτος ή τέταρτος. Και νομίζω ότι πετύχαμε σε εισαγωγικά ότι το φετινό πρωτάθλημα θα μπορεί να κρυθεί ακόμα και στην τελευταία αγωνιστική παράδειγμα. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια βλέπαμε μετά το Δεκέμβριο. Εκτός ότι είναι αδιάφορες αρκετές ομάδες που ήταν και φέτος, η αλήθεια είναι, και δεν ξέρω αν με κάποιο τρόπο αλλάξει αυτό, όπως βλέπουμε κάποια άλλα πράγματα να συμβαίνουν σε άλλα πρωταθλήματα, δηλαδή να υπάρχει ενδιαφέρον είναι μέχρι την 8η ή 9η θέση, αλλά νομίζω ότι και τα προηγούμενα χρόνια που υπήρχε διαφορά από τον πρώτο μέχρι τον τρίτο ή μέχρι το 15 βαθμοί, 20-30 και μέχρι το δεύτερο, μάλλον κάνω λάθος, με το δεύτερο και υπήρχε διαφορά, αυτό έχει φύγει τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι το φετινό πρωτάθλημα είναι το καλύτερο των τελευταίων 30 χρονών. Να. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα, πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Γιατί έχει πάρα πολλές καλές ομάδες, ακόμα και οι μικρές σε εισαγωγικά είναι πάρα πολύ καλές. Και αν θα δεις το. Έχει διαμορφώσει τη βαθμολογία με όλα αυτά. Με τις ομάδες τις μικρές έχουν κάνει μεγάλες ζημίες, θεωρητικά μεγάλες. Να. Νομίζω λοιπόν ότι φέτο είναι από τα πάρα πολύ καλά πρωταθλήματα. Είχε μέχρι το τέλος. Δηλαδή παραπάνω από 1,5 γύρο είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σωστό, ναι. Και τώρα βέβαια. Όσο αφορά την κορφή, όσο αφορά την ουρά, νομίζω θα έχει μέχρι τελευταία αγωνιστική. Ναι. Άρα και σε αυτό υπάρχει ενδιαφέρον. Coach Στεφανάκη. Ναι, εγώ θα ήθελα να πω όπως ο Γιώργος, αυτές οι τέσσερις ομάδες από την αρχή φαινόταν ότι θα πρωταγωνιστήσουν. Θα έλεγα όμως ότι και η δικιά σου ομάδα Φώτη, μέχρι την αγωνιστική που είχε τα ντέρμπι, που σας είχα δει εγώ με το Ρυθμιακό, Άρη και εμάς, πήγαινε καλά, γιατί μπράβο, κάνετε ένα καλό εγχείρημα μεταξύ μερικών έμπειρων παιχτών και πιτσιρικάδων, που ο Αστέρας έχει πολύ καλές ακαδημίες και πιστεύω ότι η ομάδα σας έχει μέλλον και παρόν. Τότε λοιπόν ξεχωρίσαν αυτές τις τέσσερις ομάδες. Να. Και το άλλο κομβικό σημείο καθοριστικό θα πω ήταν το δικό μας παιχνίδι με τα Ζωνιανά. Να, ναι. Που τότε έβαλε όλες τις ομάδες σε μια τροχιά, γιατί αν τα Ζωνιανά κέρδιζαν έφεραν 7 πόντους. Νομίζω αν υπήρχε αυτή η διαφορά 7 πόντων, εντάξει, το είχαμε δει βέβαια και τα προηγούμενα χρόνια με Σπύλη και Ψιλωρίτη να ξεφεύγει το Σπύλη και να γυρνάει ο Ψιλωρίτης, αλλά και θα ήθελα να πω κάτι άλλο εδώ πέρα, ότι όπως είχα πει εγώ, τα κουβεντιάζα καθημερινά και με τη διοίκηση, με τα παιδιά στα αποδυτήρια, ότι πάντα στον πρωταθλητισμό, σε ένα ντέρ μπορεί να χάσει, μπορεί να κερδίσει, μπορεί να πάει στο παλιά. Αν χάσει από Γκελάρη, από μικρή ομάδα ή από μια ομάδα που δεν περιμένει, όπως Γκελάραν τα Ζωνιανά με την Κάλυβο. Να. Αυτό το παιχνίδι μπορεί να σου κόψει το πρωτάθλημα. Να στοιχίσει όλη τη χρονιά.
τι παξίλο εμείς μέχρι τώρα, και τέτοιο, αποτέλεσμα, τέτοιο αποτέλεσμα έχουμε περάσει από τα φαινομενικά εύκολα παιχνίδια, αλλά από γιατί όλα τα παιχνίδια δύσκολα. Ναι. Ναι, σίγουρα. Όπως, και αυτό είναι, με τα λιβάδια, μπορεί να είναι ένας βαθμός, ένας βαθμός. Παίζαμε μια κατηγορία, εμείς μια ισοπαλία, παράδειγμα, ισορροπίες. Και υπάρχει και το κίνητρο, δηλαδή όταν παίζετε με μια ομάδα χαμηλότερης δυναμικότητας, οι παίχτες της άλλης ομάδας παίζουν ακόμα καλύτερα, γιατί παίζουν με τον πρώτο. Θέλουν, ειδικότερα, όπως το λες, όταν παίζεις με τον πρώτο. Ακριβώς. Είναι τελείως διαφορετικό μάτς. Άλλο παιχνίδι. Με τις ομάδες που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν συνήθως θα δίνεις όλα. Μπορεί αυτή η ομάδα την προηγούμενη αγωνιστική να έχει φάει, ας πούμε, 5-6 γκολ από μια άλλη ή περίπου ίση δυναμικότητα και ξαφνικά να παίξετε μαζί και να. Να είναι ταύροι μέσα στο γήπεδο, ας πούμε, να λένε παίζω με το πέρα μας, πούμε, είναι πρώτο, θέλω να κερδίσω. Ή θέλω να πάω καλά, γενικά. Γενικώς στη ζωή, αν δεν έχεις εγωισμό και αν δεν είσαι πειθαρχημένος, δεν μπορείς να αγωνιστείς σε τέτοιο άθλημα. Ναι. Το ποδόσφαιρο θέλει πάθος, θέλει δύναμη, αγωνιστικότητα και δεν μπορείς να τα παρτάς ποτέ. Ναι. Ωραία. Κλείνοντας σιγά την εκπομπή, θα ήθελα να, άμα θέλετε να κάνετε ένα κάλεσμα, δεν ξέρω, για το μεγάλο ντέρμπι, που σίγουρα, όπως είπε ο Γιώργος πριν, νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο και περιμένουν με αγωνία πραγματικά όλοι αυτό το ντέρμπι ανάμεσα σε εσάς και στα Ζωνιανά. Να πω εγώ ότι καταρχήν να πω ευχαριστώ γιατί μας καλέσατε στην εκπομπή σας για να πούμε κάποια πράγματα. Να πω ότι το παιχνίδι της Κυριακής θα πρέπει να έρθει να το δει όλος ο κόσμος, όλο το Ρέθυμνο. Πιστεύω να έχει καλό καιρό να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση και αυτό που εύχομαι εγώ είναι να γίνει ένα καλό παιχνίδι μέσα στα αθλητικά πλαίσια και να κερδίσει ο καλύτερος, όπως είπα και πριν, δηλαδή εμείς. Αυτό δεν τα αλλάζεις. Όχι, δεν τα αλλάζω. Αυτά έχω να πω εγώ. Και εγώ εύχομαι να γίνει ένα παιχνίδι μέσα σε φύλαδα πλαίσια. Να το δουν οι φύλαφοι, να είναι ήσυχο και μέσα στο γήπεδο και απ' έξω. Γιατί όπως να το κάνουμε ένταση, γιατί είναι μελοποταμίδικο ντέρμπι, θα υπάρχει κατά ψέματα. Να κινήσουμε όλα ομαλά και ας κερδίσουμε εμείς να βγούμε. Ωραία αυτά. Για τους προσφερθές, εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να καλέσει τον κόσμο, θα είναι εκεί ο κόσμος. Εμείς εδώ, όπως έχουμε πει σε όλους όσους έχουν έρθει μέχρι στιγμή στην εκπομπή μας, είναι ότι στο τέλος της χρονιάς θα καλέσουμε τους πρωταθλητές σε κάποια επίπεδα. Αυτό εννοείται. Ευχόμαστε να σας ξαναδούμε εδώ πέρα στο στούντιο. Έτσι, στο τέλος και τα πειράγματα νομίζω με τον coach Καραΐσκο, κύριε Λιρόνι, θα είναι μετά το παιχνίδι. Μετά, βέβαια. Και εμείς ευχόμαστε να έρθουμε εδώ και να έρθουμε όχι με το κύπελλο αλλά με το πρωτάθλημα. Σωστά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ κοντά μας. Εκπομπή Sport Monday, τον Γιώργο Λιρόνι, τον Μιχάλη Στεφανάκη, τον Μανώλη Σκουλούδη και τον Γιάννη Κουδουνάκη. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, παιδιά. Ό,τι καλύτερο. Καλή επιτυχία για τον ντέρμπι και ό,τι καλύτερο και ό,τι έχετε στόχο να επιτευχθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ευχαριστούμε πολύ.